μεγάλος, πολύ μεγάλος αθλητής, Νίκος Γκάλης. Ναι, Νίκος Γκάλης, ένα σπουδαίο τουρνά που τελείωσε πριν από λίγη ώρα με νικητή τον Άρη. Αυτό νομίζω ότι ήταν μια έκπληξη με Banvit, Παναθηναϊκό και Τσέσεκα, έτσι πως έγινε το παιχνίδι. Εδώ, εδώ. Ο τεράστιος Νίκ, ο γκάνγκστερ. Ο γκάνγκστερ με την μουσική που έμπαινε και τότε στο γήπεδο, είναι η είσοδος του χθες το παιχνίδι. Εδώ μια χαρά το υπενθυμίζει λίγο πώς γύριζε την μπάλα. Γιατί έχει σταματήσει καθόλου νομίζεις να προπονείται. Όχι. Έτσι. Εδώ είναι η αρχηγή των ομάδων του τουρνουά που έδωσαν στον Νίκο Γκάλη από μία φανέλα με τις υπογραφές τους όλων των παικτών. Μια ακόμα σημαντική στιγμή για τον Νίκο Γκάλη. Θα πρέπει να έχουν πάρει από ένα αυτόγραφο κιόλας. Καλά, αυτό εννοείται. Και είπαμε και νωρίτερα να κάνουν το σταυρό τους. Τον βράβησε και ο Παναθηναϊκός μέσω του Μάνου Παπαδόπουλου, του αντιπρόεδρου της ομάδας, και μετά ο Νίκος Γκάλης δήλωσε ότι εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα με τον Παναθηναϊκό λόγω του των γεγονότων που είχαν γίνει όταν σταμάτησε την καριέρα του. Πέρασε 20 χρόνια από τότε. Ακριβώς. Η φανέλα βέβαια στην οροφή του Αλεξανδρίου με το 6. Και νομίζω αξίζει να ακούσουμε και τη δήλωση του Νίκου Γκάλη. Ακριβώς. Πάμε να ακούσουμε. Ήθελα να βοηθήσω την ομάδα. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Εγώ πρώτα απ' όλα θα ήθελα ο Άρης να είναι μια ομάδα που θα μπορεί να έρθει ο άλλος με την οικογένεια του και να απολαύσει θέαμα. Από εκεί αρχίζουμε. Και μετά αρχίζει και βλέπεις αν η ομάδα θα μπορεί να έχει πρακτικές για κάτι μεγαλύτερο. Σιγά σιγά τρώγοντας έρχεται η όρεξη να έχει η ομάδα μια καλή παρουσία μέσα στο γήπεδο και από εκεί και μετά θα δούμε και παραπέρα. Θα μπορούσε να έχει πιο πολύ κόσμο, αλλά ευχαριστούμε τον κόσμο που ήρθε. Παραπάνω κόσμο θα ήθελε ο Νίκος Γκάλης. Είχε ένα παράπονο. Το γέμιζε πάντα το Αλεξάνδριο μόλις έπαιζε ο Άρης. Είχε ένα παράπονο, το είπε και στον Γιάννη Νάτου, αλλά το είπε και μετά στη σελίδα του, σε σελίδα κοινωνικής δικτύωσης στο Facebook, ότι είμαι στεναχωρημένος. Κατεβάζει τη φωνή σου, γιατί? Όχι, τίποτα. Α, δεν είμαι. Α, όχι, όχι. Εντάξει. Είπε ότι είμαι στεναχωρημένος από τη μη παρουσία του κόσμου. Περίμενα να έχει περισσότερο κόσμο, γιατί και τα έσοδα θα πήγαιναν στον Άρη, που έχει αρκετά προβλήματα, ειδικά στο ποδοσφαιρικό κομμάτι. Αλλά δεν γέμισε το Αλεξάνδριο. Κατάλαβα. Λοιπόν, πάμε να δούμε και στο μεγάλο τελικό. Είπες νίκη του Άρη. Νίκη του Άρη. Εδώ είναι απονομή στον Μούρτο, στον αρχηγό, από τον Νίκο Γκάλη. Πολύ μεγάλη στιγμή για τον Άρη και για τη νέα ομάδα που έχει φτιάξει ο Δημήτρης Πρίφτης. Σε ένα παιχνίδι το οποίο ο Άρης ήταν καλύτερος, έκανε ένα εξαιρετικό τρίτο δεκάλεπτο. Προηγείται με αυτό το καλάθι του Μούρτου 56-44 στο 34ο λεπτό. Όμως η Τσέσεκα με την εμπειρία της γυρίζει το παιχνίδι και θα προηγηθεί με 58-59 λίγα δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Εδώ με δύο τρίποντα θα κάνει το 58-57 και λίγο αργότερα με δύο βολές του Μάρκο Ισβίλ θα κάνει το 58-59. Πόσο πριν ο αγώνας? Περίπου στα 30 δευτερόλεπτα. Και εδώ ο Πάσαλης στα 2 δέκατα. Δείτε τι καλάθι βάζει από την επαναφορά. Μπάζερ μπίτερ, δεν πρόλαβε να κάνει μετά στο τέλος τίποτα. Έτσι έσεκα πολύ μεγάλη νίκη για τον Άρη. Κατέκτησε το τουρνουά και, Βασίλη, δεν είναι αυτό το πιο σημαντικό. Το πιο σημαντικό είναι ότι ο Άρης πλέον μπορεί να κάνει μεταγραφές. Πήρε ξένους, πράγμα που δεν είχε πέρσι. Εδώ δες πώς χαμογελάει ο Νίκος Γκάλης. Πώς το ζει ακόμα και μετά από 20 χρόνια που είναι εκτός επαρκή με τον κύριο Αρβανίτη. Μάλιστα. Και αυτή είναι μια πολύ μεγάλη εμπειρία για τον Άρη, γιατί ο Δημήτρης Πρίφτης χτίζει μια ομάδα με ξένους πλέον. Ο Άρης δεν είχε δικαίωμα, γιατί χρωστούσε τα προηγούμενα χρόνια από τη FIBA να κάνει μεταγραφές. Τώρα πλέον κάνει μια ομάδα και φαίνεται ότι η πρώτη θέση είναι πολύ σημαντική για την ομάδα του Δημήτρη Πρίφτη. Συγκίνηση και ανατριχίλια δημιουργεί σε όλους ο Άρης όταν θυμόμαστε ειδικά τα χρόνια του Νίκου Γκάλη τότε. 10 παρατέταρτο κάθε Πέμπτη στη δημόσια τηλεόραση. Καλή ώρα προς τώρα. Παναγιώτης Γιαννάκης, Φιλίππου, Ρωμανίδη, Σουμπότιτς, όλοι μαζί. Γουίλτσερ, Μισούνοφ. Μισούνοφ, άσε μην την κουβεντιάσουμε τώρα αυτό το πράγμα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον κύριο Πρίφτη. Σίγουρα ήταν μια όμορφη ατμόσφαιρα. Είχαμε πολύ καλή αμυντική λειτουργία, πολύ κακή επιθετική. Έχουμε πάρα πολύ δρόμο, έχουμε πάρα πολύ δουλειά και τα παιχνίδια που είναι σημαντικά και ουσίας είναι αυτά που έρχονται και όχι αυτά που παίξαμε σήμερα και χθες. Λοιπόν, επιστρέψαμε και νομίζω πως έχει αξία να δούμε και τι έγινε στα υπόλοιπα παιχνίδια του τουρνουά, δεν είναι? Ναι, πολύ σημαντικά παιχνίδια, πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια και με πολύ ενδιαφέρουσα διακύμανση. Εδώ είναι το παιχνίδι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και στην Μπάνη. Το Παναθηναϊκό έχασε με 74-77. Εδώ ισοφαρίζει ο Παναθηναϊκός με τον James Gist. Όμως, οι ομάδες προετοιμάζονται, Κώστα. Είναι αυτή η περίοδος. Ναι, σίγουρα. Τώρα είναι περίοδος προετοιμασίας. Προετοιμαζόμαστε και εμείς ως δημόσια τηλεόραση και Νέριτ για να δείξουμε όλα αυτά που θα γίνουν στην Ευρωλίγκα και φέτος. Και αρχίζει γινωμένες από τα προκριματικά, Βασίλη, που ξεκινάνε την Τρίτη. Ποιες μέρες? Τρίτη, Τετάρτη, Τρίτη, Πέμπτη. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Ο μεγάλος τελικός. Κρίνεται ένα εισιτήριο, το τελευταίο για την Ευρωλίγκα, με τη συμμετοχή βέβαια τη Σούνιξ Καζάν. Αργύρης Πεδουλάκης, Κώστα Καϊμακόγλου, Νίκος Ζήσης.
Περάσαμε στο παιχνίδι που έγινε το Σάββατο ανάμεσα στο Παναθηναϊκό και την Τσέσκα. Πάρα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Και αυτό ο Παναθηναϊκός είχε 6 χαμένες βολές στο τέλος. Από 66-62 έχασε τελικά με 67-68 με ένα καλάθι που θα δούμε σε λίγο, ένα δευτερόλεπτο πριν το τέλος, από τον Βιτάλη Φριτζόν με το σκόρ στο 67-64. Εδώ ο Παναθηναϊκός κερδίζει με 3 πόντους. Ο Ιβάνοβιτς ορίεται γιατί ο Φριτζόν είναι μόνος του. Ο Γκίστ θα προσπαθήσει να τον κόψει, θα κάνει το φαουλ, θα δεχτεί και το τρίποντο. 67-68. Τρομερό καλάθι από τον Φριτζόν στο ένα δευτερόλεπτο που απέμεινε ο Παναθηναϊκός. Δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα και έτσι έχασε και το παιχνίδι με την Τσέσκα. Στο πρώτο αγώνα της ημέρας, Άρης Μπάνβιτ. Και ήττες πάντως είπε διδακτικές, είπε ο Ιβάνοβιτς. Ναι, και σίγουρα δεν... έχει την εμπειρία να διαχειριστεί τη συνέχεια και φυσικά να κερδίσει μόνο από αυτές τις ήττες. Και δεν ψάχνει δικαιολογίες, είπα, γιατί έλειπαν τραυματίες για τον Παναθηναϊκό. Έλειπε ο Νέλσον, έλειπε ο Σλότερ, έλειπε ο Μαυροκεφαλίδης. Όλες οι ομάδες αυτά. Ναι. Όχι, δεν έψαξε δικαιολογίες και είπε ότι δεν μπορούμε να σταθούμε πάνω σε αυτές. Ο Άρης κέρδισε την Μπάνβιτ με 66-48. Αυτό που ήθελα να σου πω πριν, Βασίλη, είναι ότι ο Άρης δείχνει ότι φέτος το μεγάλο τόπλο θα είναι η άμυνα. Δέχτηκε 59 πόντους από την Τζέσικα, αν και δεν είχε κάποιους παίχτες, όπως ο Ντεκολό, ο Τεόντοσιτς και ο Κρίστιτς, και δέχτηκε 48 από την Μπάνβιτ. Άρα από την άμυνα θα ξεκινάει ο φετινός. Τι άλλο έχουμε σήμερα? Είχαμε χθε